Γεια σας φίλοι μου! Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε μια πολύ ωραία πλέξη την οποία εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ για να βγάλω μια μελλοντική μας τσάντα. Είναι αυτή! Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία πλέξη. Αντί να κάνουμε δηλαδή κάτι στον πίσω πόντο είναι πολύ ωραίο να κάνουμε αντί εκείνο να κάνουμε αυτό. Είναι πιο όμορφο οπτικά. Ε, αντί λοιπόν να πλέξω αυτό το κομμάτι στον πίσω πόντο έκανα αυτή την κοτσιδούλα. Βλέπετε! Είναι πολύ όμορφη λέξη. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε. Ευκαιρία είναι να τη μάθετε, γιατί πολύ σύντομα θα έρθει η τσαντούλα. Οπότε θα έχετε μάθει ήδη την λέξη και θα είναι πολύ πιο εύκολα. Έτσι. Λοιπόν, βάζουμε πόντου. Δεν μα πόσου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Άντε 11 για να γυρίσουμε. Λοιπόν, κάνουμε μία σειρά άριχτα. Κάναμε τα άριχτα. Ένα στον αέρα, γυρίζουμε και τι κάνουμε. Είναι πολύ εύκολο. Παίρνουμε, μπαίνουμε στον πρώτο πόντο, βγαίνουμε και αυτό το νήμα που έχουμε βγάλει το περνάμε μέσα από τα άλλα δύο. Πάμε να το ξανακάνουμε. Παίρνουμε, μπαίνουμε και αυτό το νήμα που βγάλαμε το περνάμε μέσα από τα άλλα δύο. Αυτό είναι το σχέδιο. Αλλά μία ιδιαιτερότητα έχει, ότι βγαίνει από εδώ. Το σχέδιο βγαίνει από την ανάποδη, έτσι. Αυτό να το ξέρουμε, πλέκοντα εμεί από την καλή, βγαίνει εκείνο από την ανάποδη. Λοιπόν, πάμε. Ξανά, παίρνουμε. Μπαίνουμε. Βγαίνουμε και τον κλωστούλα που βγάλαμε την περνάμε μέσα από τι άλλε δύο. Κοιτάξτε λίγο την κίνηση που κάνω στο χέρι για να βγαίνει εύκολα. Λοιπόν, την ώρα που μπαίνω και τραβάω αυτό, Γυρίζω κόντρα το βελονάκι μου, το βλέπετε, το γυρίζω προς τα πίσω, ώστε να βγαίνει πολύ εύκολα. Πάμε να το δούμε. Εκεί και την ώρα που το βγάζω γυρνάω το βελονάκι και το τραβάω. Για να μην παιδευόμαστε. Να το. Γυρνάω και τραβάω. Πάμε άλλη. Εκεί βγαίνουμε, γυρνάω και τραβάω. Πάμε να το κάνουμε πάλι. Το βλέπετε. Να το. Βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Γυρνάω και τραβάω. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας. Εδώ έχει ένα κομπάκι. Δεν μας πειράζει τώρα αυτό τι να κάνουμε. Βρήκα αυτό το νήμα πρόχειρο τώρα. Λοιπόν, εκεί. Δεν πειράζει. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε ένα στον αέρα. Και γυρίζουμε. Εδώ λοιπόν, σε αυτή εδώ τη σειρούλα, κοιτάξτε τι ωραία που βγαίνει από, από αυτή τη πλευρά. Βλέπετε, σε αυτή εδώ τη σειρούλα απλώς κάνουμε άριχτα στον πίσω πόντο. Η δεύτερη μα σειρά δηλαδή είναι άριχτα να, στον πίσω πόντο. Εκεί. Αυτή λοιπόν την πλέξη μπορούμε να την κάνουμε και κυκλικά. Βέβαια θα πρέπει να την πλέξουμε την τσάντα από την εσωτερική της πλευρά για να βγαίνει το σχέδιο εξωτερικά. Με τη διαφορά ότι όταν θα φτάσουμε στη δεύτερη σειρά... Για να το καταλάβετε καλά, όταν θα φτάσουμε να κάνουμε τα άριχτα στην περιστροφική, αντί να πλέκουμε στον πίσω πόντο, θα πλέκουμε, θα πλέκουμε στον μπροστινό. Εντάξει. Αυτό. Όταν θα φτάσουμε στην, στη σειρά που θα κάνουμε αυτό το πράγμα, θα πλέκουμε τον μπροστινό πόντο, έτσι, αντί τον πίσω. Οκ. Okay. Ωραία. Πάμε. Τώρα είμαστε λοιπόν στον ταμπλά, στην ίσια πλέξη, οπότε πλέκουμε τον πίσω. Η μόνη διαφορά δηλαδή από την περιστροφική είναι αυτή ότι στην περιστροφική, τη δεύτερη σειρά την πλέκουμε στο μπροστινό πόντο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, εδώ δεν ξεχνάμε ποτέ τον πόντο που είναι δίπλα στο κομπάκι, για να μην χάσουμε πόντο. και πάμε. Γυρίζουμε πάλι ένα στον αέρα, γυρίζουμε και κάνουμε ό,τι κάναμε στην πρώτη σειρά. Παίρνουμε, μπαίνουμε εδώ, βγαίνουμε, γυρίζουμε το βελονάκι μα και το βγάζουμε. Παίρνουμε, μπαίνουμε, γυρίζουμε το βελονάκι και το βγάζουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολη. Νάτι αλλά είναι και πανέμορφη. Να το. Θέλω να μου κάνετε εξάσκηση γιατί θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία τσάντα. Τσαντούλα, όχι τσάντα μεγάλη, αλλά πολύ ωραία, πολύ σικ. Είναι στα προσεχώς αυτό. Τώρα το ετοιμάζω εγώ σιγά σιγά. Εδώ είναι το τελευταίο μας. Λοιπόν, εκεί. Ένα στον αέρα και πάμε πάλι εδώ και πάμε ακριβώς το ίδιο στην πίσω θηλιά άριχτα. Να πάμε να κάνουμε και αυτή τη σιρούλα. Να τη δούμε. Να το. Δεν μου ξεχνάτε ποτέ τον πόντο που είναι δίπλα στο κομπάκι. Είναι πάντα κρυμμένο αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο. Εδώ κοιτάξτε. Δεν είναι πανέμορφο. Ε, να το. Εδώ βέβαια φαίνεται αλλιώ γιατί είναι. Άλλο το νήμα μα. Έτσι. Κατά άλλα είναι ίδια η πλέξη. Κοτσιδούλε, κοτσιδούλες, κοτσιδούλες. Λοιπόν, πιστεύω να σα άρεσε. Ε, θέλω να μου κάνετε πρακτική. Πάρα πολύ καλή, έτσι. Θέλω να μου κάνετε καλή πρακτική, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε, είπαμε, για να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία τσαντούλα. Οπότε, μάθετε μου τη λέξη. Δεν είναι μόνο για τσάντε αυτή η λέξη, είναι για τα πάντα, έτσι. Όπου, όπου χρησιμοποιούμε τον πίσω πόντο, αντί να κάνουμε τον πίσω πόντο, μπορούμε να κάνουμε ακριβώ αυτό, αντί του πίσω πόντου. Δηλαδή, μία σειρά στον πίσω πόντο και μία σειρά την κοτσιδούλα. Ε, και γίνεται πολύ πιο τσαχπίνικο, α πούμε. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε, εγγραφή στο κανάλι, πατάτε το κουδουνάκι, μπαίνετε και στο site να δείτε τα διαφορά μας εκεί πέρα, πως κάτι σας ενδιαφέρει. Ε, μπαίνετε και σε όλα τα social media γιατί είμαστε Instagram, Facebook, στο ίδιο πλέξιμο ράψιμο και έντοιμα θα μπαίνετε. Και είμαστε παντού, TikTok. Λοιπόν, οπότε μέχρι το επόμενό μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά!